Τον κύριο Μουζάλα. Κύριε Μουζάλα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Πολύ σύντομα, γιατί ξέρω ότι τρέχετε. Αναφερθήκατε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ότι πια δυστυχώς η χώρα μας μετατρέπεται από χώρα διέλευσης, επειδή τα σύνορα παραμένουν κλειστά. Και οι τελευταίες μας αποκαλύψεις, τις οποίες κάναμε πριν από λίγο κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι Σκοπιανοί ήδη έχουν αρχίσει δουλεμπόριο στα σύνορα. Με 700 ευρώ τάζουν σε οικογένειες, γυρίζουν στις σκηνές και τους λένε θα σας περάσουμε από κρυφά περάσματα στα Σκόπια και από τα Σκόπια στη Σερβία. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να μετατραπούμε από χώρα διέλευσης σε χώρα εγκατάστασης για προσδιόριστο χρονικό διάστημα? Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι η δήλωσή μου ήταν διαφορετική. Δεν νομίζω δηλαδή, είμαι βέβαιος, γιατί έχει καταγραφεί και από εκεί και πέρα δόθηκε μια παρερμηνία. Ευκαιρία να μας πείτε ακριβώς. Ναι, ναι. Εγώ είπα δύο-τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι ο σχεδιασμός μας οφείλει να είναι σαν να είναι κλειστό το σύνορο. Ότι το σύνορο αυτό στην Ιδωμένη, το άτυπο πέρασμα, δεν θα ξανανοίξει, ή το να συνεχίσει να ανοίγει για 80 άτομα την ημέρα, καλύτερα να το θεωρεί κλειστό. Άρα κάνουμε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Αυτό μας βάζει σε μία άλλη φάση. Από εκεί πέρα που η χώρα μας ήταν μία χώρα διέλευσης, δηλαδή φτάνανε στα νησιά, ανεβαίνανε, περνούσαν από την Ιδωμένη, άτυπο μεν αλλά θεσμοθετημένο πρακτικά, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί θα παγιδευτούν, θα εγκλωβιστούν, είναι βαριές οι λέξεις, αλλά αυτό το πράγμα θα συμβεί στην Ελλάδα. Άρα εμείς έχουμε ένα καθήκον αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, να τους τακτοποιήσουμε, να πάψουν να γυρνάνε στους δρόμους, να πάψουν να είναι έτσι στην Ιδωμένη, στο λιμάνι, να φτιάξουμε επομένως πολύ προσωρινούς χώρους εγκατάστασής τους. Η εγκατάσταση είναι μια λέξη, δεν σημαίνει μονιμότητα. Λέω πολύ προσωρινούς χώρους εγκατάστασής τους, κάπου να μένουν, να έχουν να φάνε. Για να πόσο διάστημα όμως κύριε Υπουργέ? Τώρα θα φτάσουμε και εκεί. Εν τω μεταξύ φτιάχνουμε και ένα σχεδιασμό, δηλαδή εκτός από αυτούς τους πολύ προσωρινούς χώρους, που δεν σημαίνει ότι αυτή θα είναι η τελική χώρη, θα φτιάξουμε και κάποιους χώρους όπου θα είναι οι συνθήκες πολύ καλύτερες. Σε αυτούς τους χώρους θα μείνουν όσο χρειάζεται για να κάνουν το relocation, τη μετεγκατάσταση στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω το χρόνο. Εμείς έχουμε πάρει μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, όχι σε ένα, σε δύο χρόνια να κάνουμε 60.000 ανθρώπους relocation. 30.000 το χρόνο. Αυτό είναι μια υποχρέωση που την έχουμε. Θα την τηρήσουμε. Μα αν αυξηθεί όμως, κύριε Υπουργέ, συγχρόνως από τους μετανάστες, ναι, τους παράνομους, θα είναι σε κλειστούς χώρους από όπου θα γίνεται η επανεισδοχή τους στην Τουρκία. Με ποιο τρόπο, αν δεν το δεχτούν οι Τούρκοι όμως αυτό το πράγμα? Εντάξει κύριε Παπαδάκη, αν δεν το δεχτούν οι Τούρκοι θα παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Ωστόσο, η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ακόμα και αν δεν το δεχτούν ολικά οι Τούρκοι, η Τουρκία, αυτό το πράγμα σε ένα σημαντικό ποσοστό με το πέρασμα του χρόνου θα ισχύσει. Ξέρετε όμως, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά από τη στιγμή που η ροή συνεχίζεται των προσφύγων ή των παράνομων μεταναστών, συνεχίζεται η ροή. Έχει αποτύχει το σχέδιο με τον ΝΑΤΟ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε κι εσείς κάποια αποτελέσματα από αυτή την φροντίδα του ΝΑΤΟ. Δεν άκουσα ότι, ξέρετε κάτι, επαναπροωθήθηκαν 30 βάρκες, 20 βάρκες. Τώρα έχω ένα τηλεφώνημα από μια φίλη μας από μια παραθαλάσσια περιοχή από Τυχείο, ότι βλέπει τώρα μπροστά της 3 βάρκες να έρχονται με, τώρα δεν ξέρουμε τι είναι, πρόσφυγες, μετανάστες, μπερδεμένοι. Ανά, 85% πρόσφυγες. Μάλιστα. 15% άρα η ροή, συνεχίζεται. Άρα η ροή συνεχίζεται. Η ροή, κύριε Παπαδάκη. Δεν σας ακούω καλά. Συγνώμη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εμείς σας ακούμε κανονικά, κύριε Υπουργέ. Η ροή, κύριε Παπαδάκη, με κλειστό το σύνορο στην Ιδωμένη, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο να φτάσει το μήνυμα και θα ελαττωθεί σημαντικά. Επίσης, το ΝΑΤΟ είναι νωρίς να το κρίνει κανείς, θα υπάρχουν δυσκολίες. Εχθές άρχισε πρακτικά να προσπαθεί να λειτουργήσει το επιχειρησιακό του σχέδιο. Νομίζω ότι θα υπάρχουν μειώσεις των ροών.
με βάση τη διεθνή εμπειρία, δηλαδή πώς λειτουργεί το προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα. Ο κύριος Κοτζιάς, μιλώντας σε εκπομπή του Sky, υπολόγισε ότι ο διαχειρίσιμος αριθμός προσφύγων ή μεταναστών είναι γύρω στις 150.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο αριθμός είναι μεγάλος. Χωρίς να είμαστε σε θέση, και εδώ δεν σας πιέζω να μου πείτε, γιατί πραγματικά δεν μπορείτε να μου δώσετε απάντηση, για πόσο χρονικό διάστημα. Γιατί βλέπουμε και μια Ευρώπη η οποία εύχεται, ελπίζει, συμπονάει, κάποιοι άλλοι αποκλείουν, αλλά το πρόβλημα είναι εδώ, στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και γι' αυτό το λόγο δίνουμε αυτή την πάλη στην Ευρώπη, σε ένα επίπεδο πολιτικό την κερδίζουμε, σε ένα επίπεδο πρακτικό όμως έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και αυτό προσπαθούμε με τη διπλωματία να νικήσουμε. Δεν ξέρω να σας πω ποιο είναι το διαχειρίσιμο νούμερο. Ξέρω να σας πω ότι εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ λιγότερη από το νούμερο. Από τις 150.000 που λέει ο κύριος Κοτζιάς. Ναι, ναι. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός. Πού θα... γιατί έχουμε, ξέρετε... έχουμε περάσει, αν θυμόσαστε, με ένα κύμα ανθρώπων πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω, δεν είναι τώρα πια η κρίση είναι καλύτερη, εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός θα είναι πολύ λιγότερος, είναι διαχειρίσιμο πρόβλημα, αρκεί να ενωθούμε και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό σιγά σιγά το έχουμε πετύχει και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, η ανθρωπιά, ναι, η συμπαράσταση, η αλληλεγγύη που έχει δείξει ο ελληνικός λαός είναι πραγματικά εκπληκτική. Από την άλλη πλευρά όμως, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, ότι ζούμε στη χώρα που αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση τα τελευταία χρόνια. Δεν φοβόσαστε μήπως οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα που ναι, θέλουμε και εμείς να δείξει η Ευρώπη το ενδιαφέρον? Γιατί με τα μέτρα τα οποία επιβάλλει δια της αξιολογήσεως και τα λοιπά, είναι εξοντωτικά για τον άνεργο, για τον άστεγο, είναι εξοντωτικά. Δεν φοβόσαστε μήπως υπάρξει ένα κίνημα αντίδρασης? Αντίδρασης στα μέτρα που επιβάλλει η Ευρώπη στους εργαζόμενους εδώ. Σε σχέση με το καλό πρόσωπο που θέλει να δείξει για τους πρόσφυγες. Και λέει, για παράδειγμα, εγώ είμαι άνεργος και μου επιβάλλουν μέτρα για τη φορολόγησή μου. Είμαι άνεργος και μου επιβάλλουν μέτρα για το σπίτι που μένω. Είμαι άνεργος και δεν μπορώ να βρω δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι, αν κάτσουν 2 και 3 χρόνια, τι δουλειά θα κάνουν? Γιατί θα πρέπει να δουλέψουν και να ζήσουν. Κοιτάξτε, το relocation δεν προβλέπει ότι θα κάτσουν 2-3 χρόνια. Προβλέπει κάθε 2-3 μήνες με την κατάσταση. Είναι ένα κυκλικό πράγμα. Αν συμφωνήσει η Ευρώπη με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσουμε τη μάχη με την Ευρώπη, η οποία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συσχετήσει το προσφυγικό με το δικό μας θέμα της αξιολόγησης. Δηλαδή, γιατί ακούγονται κάποια περίεργα πράγματα. Θα χαλαρώσουμε το πρόγραμμα γιατί έχουμε το προσφυγικό. Πάνω σε αυτό τι λέτε? Έχετε δίκιο, λέω, πάνω σε αυτό, και εμείς έχουμε δηλώσει με σαφήνεια και είναι και η απάντηση στο δίλημα που θέσατε πριν. Το προσφυγικό είναι ένα ξεχωριστό πράγμα, είναι ένα τεράστιο κόστος, με αυτή την έννοια επιδρά στο δημοσιονομικό, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν τέτοιο. Επίσης, ο Έλληνας, ο οποίος πλήττεται από τα μνημόνια, έχει δίκιο να αντιδρά. Η αντίδρασή του όμως, και εσείς το ξέρετε αυτό το πράγμα, σας παρακολουθώ χρόνια, η αντίδρασή του όμως δεν απευθύνεται στους αθλειότερους των αθλειοστέρων, δηλαδή σε αυτούς τους ρημαγμένους που τους βλέπουμε εκεί. Όχι, πέρα. Αντίθετα, αναπτύσσεται ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης και αυτό, αν θέλετε, κάνει και τη διαφορά ανάμεσα στο πόσο ο ελληνικός λαός και η χώρα μας αντιμετωπίζει αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα που έχει να λύσει. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Αλλά προσέξτε, ο Σλοβάκος λέει, ας γίνεται η ηφηγένεια της Ευρώπης για να τη σώσετε. Δηλαδή, μήπως αναπτυχθεί ένα τέτοιο κίνημα, καταλάβατε? Αυτός είναι ο φόβος των Ελλήνων. Όχι. Αυτό το πράγμα η κυβέρνηση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να το δεχτεί. Εάν η Ευρώπη επιλέξει αυτοκτονικές πολιτικές, είναι κάτι το οποίο θα το ξαναδεί κανείς. Αλλά να σας πω κάτι, ο Σλοβάκος και πριν από 8 μήνες ήθελε να κάνουμε Brexit. Οι χώρες του Βίζεγκραντ είναι χώρες οι οποίες ανά τακτά διαστήματα
κάνουν εχθρικές ενέργειες για τη χώρα μας. Για τη χώρα μας. Κοιτάξτε όμως, βάζετε από τη μία πλευρά τις χώρες του Βίζεγκραντ, από την άλλη πλευρά έχουμε τη Μέρκελ, έχουμε τον Τούσκ, έχουμε τον Γιουνκέρ, έχουμε τον Ολάντ, έχουμε τον Πάπα. Δεν σας προβληματίζει που η Μέρκελ ξαφνικά έγινε πονόψυχη και μας λέει να χαλαρώσουμε το πρόγραμμα λόγω του προσφυγικού? Εμένα με προβληματίζει προσωπικά. Νομίζω προσωπικά και από την εμπειρία που έχω αυτό το μικρό διάστημα με τη γνωριμία μου, με την πολιτική της κυρία Μέρκελ πιο πολύ στο προσφυγικό, όχι με την ίδια τόσο, ότι η κυρία Μέρκελ έχει σώσει με την πολιτική της μαζί με εμάς την αξιοπρέπεια της Ευρώπης. Μακάρι. Από την αρχή κράτησε αυτή τη στάση. Νομίζω ότι έφτασε στο σημείο να ρισκάρει μια παντοδύναμη καριέρα την οποία είχε κάνει. Επιμένει στην αποψή. Μην ξεχνάμε όμως τις πολιτικές τις οποίες επέβαλε τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Υπουργέ. Έτσι, όχι, δεν αθώνω τίποτα. Να σας πω κάτι. Δεν αθώνω τίποτα. Ούτε πλέκω ύμνους γενικά. Λέω ότι στο προσφυγικό έχει δείξει μια στάση ευρωπαϊκή, ανθρωπιστική, εξαιρετική, όχι μόνο θεωρητικά και πρακτικά. Και για τους Έλληνες πρόσφυγες να είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δυστυχώς είχαμε ένα άτυπο προσφυγικό κίνημα και στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια με τις μνημονιακές πολιτικές. Κάτι άλλο τελευταίο. Εσείς έχετε τις απόψεις σας και τις εκφράζετε ελεύθερα και ανοιχτά, που πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με απόψεις άλλων κυβερνητικών στελεχών, όπως για παράδειγμα ότι το προσφυγικό μπορεί να σώσει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Αντιλαμβάνεστε, όταν το ακούει αυτό ο μέσος Έλληνας πολίτης, λέει δηλαδή τι? Να αυξήσουμε τον πληθυσμό της χώρας με την παραμονή των προσφύγων ή των παράνομων μεταναστών, όπου θα γεννάνε παιδιά, άρα θα αυξηθεί ο πληθυσμός μας. Κύριε Παπαδάκη, είμαι αναγκασμένος να προσπαθήσω να μιλήσω πολύ προσεκτικά, γιατί φοβάμαι ότι μετά μπορεί όχι από εσάς να παραπείσουν. Από την αναπαραγωγή, λέτε. Ναι. Ακούστε να δείτε, του ότι το μεταναστευτικό ρεύμα σώζει δημογραφικά τις περιοχές τις οποίες πηγαίνει σε βάθος χρόνου, είναι μια απόλυτη επιστημονική αλήθεια. Είναι απόλυτη επιστημονική αλήθεια. Όχι μια είναι διαφορετικό πράγμα όμως, λέω πολύ απλά, το πώς κανείς το συζητάει αυτό σε ένα συνέδριο και πώς το ίδιο πράγμα μπορεί να το εκφράσει. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Αν όμως το υποστηρίξει τώρα, είναι σαν να θεωρεί ότι θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι και σε βάθος χρόνου θα λύσουν το δημογραφικό. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να ερμηνευτεί. Ξέρετε, η Γερμανία έχουν κάνει μελέτες, όχι οι αριστεροί οργανισμοί, η Ένωση Βιομηχάνων, τα Ινστιτούτα της, τα Ινστιτούτα τα Συνταξιοδοτικά, και ένας λόγος για τους οποίους κάλεσε, βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη, τους πρόσφυγες εκεί πέρα, ήταν η ανάγκη της για ανάπτυξη, λόγω της ανάπτυξης που έχει και που πρέπει να υποστηριχθεί με εργατικά χέρια. Και φθηνό εργατικό και προσωπικό, ναι. Γιατί αν γίνει και αυτό στη χώρα μας, όπως λέει το Δουνουτού, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό είπε, ότι το προσφυγικό θα αλλάξει τους συσχετισμούς των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, γιατί οι πρόσφυγες δεν θα έχουν να φάνε, θα προσλαμβάνονται με 100, 200, 300 ευρώ, άρα οι απαιτήσεις των ημεδαπών θα είναι πολύ μικρότερες. Αυτή είναι άποψη του Δουνουτού, που εκφράστηκε στο G20 στη Σαγκάη. Ναι, κύριε Υπουργέ. Εμπρός. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Υπουργέ. Η άποψη του Δουνουτού για περικοπές των μισθών υπήρχε και πριν τους πρόσφυγες. Το συνδυάζει τώρα με το προσφυγικό. Καινούργιο. Βλέπω όμως τώρα αυτό που έχετε βάλει, ότι το μεταναστευτικό ρεύμα σώζει δημογραφικά τις περιοχές. Όχι, όχι, ναι, έχετε πει. Καταλάβατε, δεν γίνεται από πρόθεση, αλλά στο τέλος γίνεται ένα σπασμένο τηλέφωνο. Είπατε ότι επιστημονικά, βάλαμε το επιστημονικά και σε βάθος χρόνου. Εντάξει. Για να νομίζω μην ότι αυτό αύριο θα είναι πρωτοσέλιδα. Όχι. Ο Ζάλλας φωνάζει τις πρώτες. Όχι. Ο πρώτος που θα υπερασπιστεί την άποψή σας είναι ότι. Δεν αμφιβάλλω. Έτσι θα είμαι εγώ. Είσαστε σαφείς. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε βαρύ και φορτωμένο πρόγραμμα. Ερχόμαστε εδώ στους υπόλοιπους και τους ευχαριστώ όπου δεν έκαναν παρέμβαση. Κάτι όμως ήθελε να πει ο κύριος Γιακέρογλου. Θέλουμε να πούμε πολλά, κύριε Παπαδάκη, για τη συγγνώμη τώρα, αυτά που ακούσαμε. Παρακαλώ, κύριε Γιακέρογλου. Επιτρέψτε μου να το πω.